λεπτά να πω ότι η παρέα μας είναι εδώ η πρωινή, αλλά μαζί μας από τα Χανιά είναι η Αντιγόνη Λιμπεράκη, η καθηγήτρια οικονομικών. Καλημέρα κύριε Λιμπεράκη. Καλημέρα κύριε Αρτιά. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Πολύ καλά. Είστε σε μια παρέα η οποία ξέρει τα θέματα, ξέρει την καθημερινότητα, ξέρει όλα αυτά τα οποία έχετε γράψει σε ένα εκπληκτικό βιβλίο, «Η οικονομία των γυναικών και πόσο οι γυναίκες συμμετέχουν στα οικονομικά». Και πάω αμέσως στο ερώτημα. Αν σας ρωτήσει η γειτόνισά σας, σας ξέρει ότι είστε καθηγήτρια οικονομικών και πολύ καλή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και σας πει αυτό το πράγμα πότε τελειώνει, κυρία Λιμπεράκη, δηλαδή πότε θα σταματήσει αυτό το βάρος των φόρων, πότε θα σταματήσει αυτό το να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε με μέτρα, ή πώς μπορεί να πάρει μπρος η οικονομία, τι θα λέγατε, τι θα της απαντούσατε? Σαν πολιτικός θα απαντούσα ότι όταν σταματήσει το πολιτικό σύστημα να συμπεριφέρεται σαν να είναι πρωταγωνιστές στο Game of Thrones, ναι, και τρελαίνεται ο φαλακρός υπότης και ο υπασπιστής του άλλου υπότη της αντίπαλης παράταξης, αναδεικνύει όλη αυτή την ιστορία ελπίζοντας ότι μέσα στην αναμπουμπούλα δεν θα χρειαστεί κανείς από τους δύο να πει τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Εγώ λοιπόν σαν οικονομολόγος θα έλεγα ότι όσο οι πολιτικοί συζητάνε έτσι την οικονομία δεν έχουμε καμία ελπίδα, ναι, και σαν οικονομολόγος θα έλεγα ότι όσο δεν αξιοποιούμε τη δημιουργικότητα, την εργατικότητα και τον κόπο και τις ιδέες των γυναικών, θα έχουμε μια οικονομία που θα σέρνεται, ναι, και θα είναι έρμεο παιχνιδιών τηλεοπτικής μεσαιωνικής αισθητικής, τα οποία ούτε μας ταιριάζουν ούτε μας αξίζουν και οπωσδήποτε δεν μας βγάζουν από την κρίση. Πολύ ωραία. Θα σας πει λοιπόν μια γυναίκα, κυρία Λιμπεράκη, εγώ δούλευα 35 χρόνια, 37 χρόνια, 40 χρόνια. Και ήρθε αυτός ο καινούριος νόμος του ασφαλιστικού, που δεν είναι μεταρρύθμιση γιατί δεν μου προσφέρει τίποτα, δεν μου άλλαξε τίποτα, αλλά μου αλλάζει τα φώτα. Δηλαδή, μου δίνει τα λεφτά που έδωσα σε ποσοστό 40% και δούλευα, αλλά πλήρωσα και πολλούς φόρους και χάνω κιόλας. Και ένας άλλος που δούλεψε λιγότερο παίρνει περισσότερα. Αυτό το πράγμα για να ισιώσει πια, δηλαδή για να πάψουμε να μονιμοποιούμε έκτακτους φόρους, για να πάψουμε να δίνουμε τα κλειδιά του σπιτιού στο κράτος, για να πάψει να είναι κορόιδο αυτός που δουλεύει πιο πολύ, και κάποιος άλλος να λέει «Α, δούλεψε περισσότερο, θα πάρουμε τα ίδια στο τέλος». Τι χρειάζεται, κυρία Λιμπεράκη, περισσότερο θάρρος από τους πολιτικούς, περισσότερη αλήθεια και μεγαλύτερη δουλειά από τους οικονομολόγους? Χρειάζεται οπωσδήποτε περισσότερο θάρρος από όλους μας. Μάλιστα. Και από τους πολιτικούς και από τους οικονομολόγους, αλλά και από τους κανονικούς εμάς, τους κανονικούς πολίτες, που πρέπει να καταλάβουμε ότι το φάσμα των επιλογών που έχουμε μπροστά μας και μπορούμε να διαλέξουμε το ένα ή το άλλο, δεν είναι ανεξάντλητο. Δηλαδή, πολύ συχνά πρέπει να στριμώξουμε την απόφασή μας ανάμεσα σε δύο επιλογές, οι οποίες καμία από τις δύο δεν είναι η άριστη. Χωρίς όμως να έρθουμε σε συμφιλίωση με το πραγματικό φάσμα των επιλογών μας, ναι, δεν υπάρχουν λύσεις. Κοιτάξτε, κυρία Αυτιά, συζητάμε όλοι για το θέμα των συντάξεων, γιατί πραγματικά ίσως είναι των μισθών, των φόρων, παταγώδης αποτυχία ολόκληρου της κοινωνικής πολιτικής από τον πόλεμο και έπειτα στην Ελλάδα, το συνταξιοδοτικό σύστημα. Και τώρα που κόβονται οι συντάξεις των περισσότερων, γίνεται μια συζήτηση. Υπάρχει ένα αθέατο δράμα που ξεπλήττει τα ίδια χρόνια, που είναι η άνηση αντιμετώπιση των γυναικών, είτε είναι εργαζόμενες, είτε είναι συνταξιούχες, είτε είναι μη εργαζόμενες τυπικά, αλλά φροντίζουν τους πάντες ανά πάσα στιγμή και για πάντα. Λοιπόν, αυτό επειδή ποτέ δεν έχετε στο... Παίζουμε με τους υπότες, τις Βαρουφιάδες και τις Αδωνιάδες, και δεν είναι ποτέ... Δεν φαίνεται να θεωρείτε ότι είναι καλό θέμα να βγει η κυρία Κατίνα, η οποία να πει ότι εγώ ξεκίνησα έχοντας ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τον άντρα μου, αλλά επειδή εγώ έκανα το παιδί μου, μετά είχα και την πεθερά μου, μετά είχα και τη μαμά μου και μετά είχα και τον άντρα μου να τον φροντίσω, τελικώς στάνω στα 60 και δεν έχω τίποτα. Και δεν παίρνω τίποτα. Έτσι. Γιατί δεν αναγνωρίζονται τα χρόνια μου. Έτσι. Δεν μου αναγνωρίζει κανείς τίποτα και θεωρείται ότι τα σημαντικά πράγματα είναι πώς θα τσακωθεί ο κύριος Βαρουφάκης και με πώς ανήγει το όνομά του. Και όχι το πώς πατικώνονται οι άνθρωποι σαν να είναι
εντελώς ξεζουμισμένα έντομα. Αυτή λοιπόν για μένα είναι η πραγματική επικαιρότητα. Έτσι είναι. Έχει λαχτάρα και έχει και θυμό και έχει και εγωιτία, αλλά χρειάζεται κάποιος να πει ότι δεν παίζουμε πια. Έτσι, Game μπράβο. Of Thrones. Έτσι, μπράβο. Παίζουμε πραγματική κατάσταση και οι κανονικοί άνθρωποι είναι πιο γοητευτικοί από όλους τους Γιάννηδες με 1, με 41, με 101 νι. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε μια προσπάθεια να τα δούμε τα πράγματα πιο καλά. Εδράζεται σε πραγματικά γεγονότα, διότι σήμερα, κυρία Λιμπεράκη, είναι πολύ απλά τα πράγματα και το ξέρετε καλά από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Υποτίθεται ότι το κράτος δεν πήγαινε καλά, σωστό? Ότι το κράτος είχε μπει μέσα. Και υποτίθεται ότι αυτοί που ήρθαν για να τα φτιάξουν αυτά, και εσωτερικοί και εξωτερικοί, έπρεπε να ασχοληθούν μετά του κράτους. Πέστε μου τώρα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, όπως μας έλεγε ο κύριος Αμπελιώτης πριν από λίγη ώρα, που φτάνει στο σημείο να πληρώνει το 100% σε αρκετές περιπτώσεις των εισοδημάτων του σε φόρους, ή αν θέλετε το 80%, τι λέει στο τέλος, στο κάτω-κάτω της γραφής? Για τι πράγμα να δουλέψω? Για τι πράγμα να αγωνιστώ πια? Όταν έρχεται το κράτος που δεν μου δίνει τίποτα, μου δίνει ελάχιστη ασφαλεία, ελάχιστη υγεία, ασφαλιστικό να μην το κουβεντιάσω, παιδεία, άμα δεν πάει το παιδί στο φροντιστήριο δεν περνάει πανεπιστήμιο, το ξέρετε πολύ καλά. Άρα για ποιον τρέχω? Έχετε απόλυτο δίκιο και να σας πω κάτι. Ελάτε. Αυτό είναι που ίσως δεν καταλαβαίνει καθόλου αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Βεβαίως πρέπει να πω, ναι, ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις μνημονιακές δεν το είχαν καταλάβει και πολύ καλύτερα. Απλώς σέρναν πιο πολύ τα πόδια τους και καθυστερούσαν στην εφαρμογή, στη μη εφαρμογή των πραγμάτων που συμφωνούσαν. Οι ξένοι τώρα από την άλλη μεριά πρέπει κάπως να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Και λένε, κυρίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καλύτερα μειώστε τους φόρους και μειώστε τις δαπάνες, μειώστε και τους φόρους για να ξεκινήσει καλύτερα η οικονομία και μην ταλαιπωρείτε τόσο πολύ φορομπηκτικά. Όχι, λέει η κυβέρνηση, η κάθε ελληνική κυβέρνηση. Εγώ δεν θέλω να μειώσω τις δαπάνες. Οι φόροι είναι δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη όταν σκοτώνει την οικονομία. Σωστό. Είναι ανισότητα και φοβερή διάκριση. Σωστό. Και νομίζω σωστό ότι αυτό που κάνουν, σωστό, λένε ότι θα τα πάρουμε από τους πλούσιους και τελικά τα παίρνουν από όλους, και το χειρότερο δεν τα παίρνουν από όλους. Είναι ότι δεν έχει κανείς κίνητρο να κοπιάσει, να παράξει κάτι παραπάνω, να μεγαλώσει τη λεγόμενη πίτα. Και όσο δεν μεγαλώνει η πίτα, αλλά αντίθετα μικραίνει, τόσο οι φτωχοί θα γίνονται φτωχότεροι και μαζί θα φτωχαίνει και η υπόλοιπη κοινωνία. Έτσι. Και μην μας το παρουσιάζουν σαν να είναι κοινωνικά δίκαιος τρόπος αυτός, γιατί όταν μια κοινωνία φτωχαίνει, οι ευάλωτοι περνάνε ακόμα χειρότερο. Και παρόλο που μας το σερβίρουν σαν να είναι καμία τρομερή δημοκρατική, ξέρετε, προοδευτική λύση. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτό το πράγμα. Αν δεν σταματήσει το κράτος να βάζει και τα δύο του χέρια σε όλες τις τσέπες μας και στα σπίτια και στα σπίτια και παντού, και παντού. Κυρίως, στο τι σκεφτόμαστε, να μην δουλέψουμε παραπάνω, γιατί από τα 10 ευρώ που θα βγάλουμε τα 8,5 θα πάρει το κράτος. Δεν υπάρχει κράτος, ούτε στη Βόρεια Κορέα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, που να φορολογεί πάνω από το 80% του νέου πλούτου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα της νέας παραγωγής, να μην φανταστείτε χλιδάτο πλούτο. Εννοώ μια υπηρεσία, ένα προϊόν που δεν υπήρχε. Όπως το λέτε, δεν είναι και να από τα στοιχεία που έχουμε όλων εδώ των συνεργατών προκύπτει, τα στοιχεία της κυρίας Οικονοπούλου, του κυρίου Τσουκαλά, του κυρίου Καλάκου, του κυρίου Αμπελιώτη, σε 30.000 εισόδημα ενός ζευγαριού, αγαπητή κυρία Λιμπεράκη, βγαίνουν 416 ευρώ για τον άντρα και 416 ευρώ για τη γυναίκα. Δηλαδή, κοπίασαν, αγωνίστηκαν και από 30.000 εισόδημα βγαίνουν 416 ευρώ περίπου και στον έναν και στον άλλον. Δηλαδή, σου λέει, για ποιο λόγο εγώ να καθίσω και τι πληρώνω, ποιον πληρώνω? Επίσης το άλλο, το οποίο είναι πολύ κακό, πάρα πολύ κακό. Κάνω κοινωνική πολιτική με ξένα κόλυβα. Κι εγώ ξέρω να κάνω τον κοινωνικό έτσι ευαίσθητο, λέγοντας του Καλάκου, του Αμπελιώτη, του Τσουκαλά και της Νικολοπούλου και σε εσάς, φέρτε τα για να εξυπηρετήσω κάποιον άλλον. Και επίσης, οι φόροι, κυρία Λιμπεράκη, και τα πλεονάσματα βγαίνουν από φόρους. Θα σταματήσει αυτό το πράγμα? Βγαίνει κάτι από την ανάπτυξη και από την πραγματική παραγωγή?
Κυρία Φιά, επιτρέψτε μου, συμφωνώ απολύτως ότι η κοινωνική πολιτική με δανεικά είναι μια υποκρισία που ούτε κοινωνική είναι ούτε πολιτική. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εδώ είμαστε σε ακόμα χειρότερη θέση. Διότι παίρναμε δανεικά και αγύριστα ως τώρα από τους ξένους για να κάνουμε υποτίθεται κοινωνική πολιτική και τα κάναμε προνόμια και επιδόματα σε ημέτερους. Και υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που πραγματικά είχε ανάγκη και δεν έπαιρνε δεκάρα τσακιστή. Λοιπόν, άρα ούτε καν με ξένα κόλλημα κοινωνική πολιτική δεν κάναμε. Πελατειακή υποστήριξη κάναμε και δίκτυα με δανεικά. Λοιπόν, αυτό όσοι λένε ότι θα ξαναγυρίσουν την οικονομία πίσω στο 2009, λένε εμέσως ότι θα μας γυρίσουν σε μια κατάσταση όπου μπορούμε να δανειζόμαστε όσο θέλουμε και να δίνουμε σε όποιον θέλουμε. Δεν αυτό γίνεται. Τελείωσε, κυρία Φιά. Και πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να καταλάβουμε ότι την οικονομία θα τη στηρίξουμε όταν άντρες και γυναίκες δουλέψουμε σκληρά με κίνητρα να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Γιατί αν έχουμε κίνητρο να χαλάσουμε τη ζωή μας, ξέρουμε και μόνοι μας να τη χαλάμε. Δεν χρειαζόμαστε το κράτος να μας τη χαλάσει. Όταν θα γυρίσετε από τα Χανιά είστε? Ναι. Όταν θα γυρίσετε από τα Χανιά, το διάβασα το βιβλίο, εκπληκτικό, το βρίσκουμε παντού. Δεν θα μπορούσατε να γράψετε άλλα πράγματα από πραγματικά γεγονότα της καθημερινότητας. Και εδώ θα σας τα πει η κυρία Νικολοπούλου, θα σας τα πει ο κύριος Τσουκαλάς. Μισό λεπτό, μια γυναίκα με πολλή ευαισθησία όπως εσείς και όσες κυρίες μας ακούν, είναι η κυρία Καλατζάκου, η αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλημέρα, κυρία Καλατζάκου. Καλημέρα, κύριε Φιάσε. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά, προσπαθούμε. Η κυρία Λιμπεράκη, η καθηγήτρια οικονομικών, είπε, είπε το αυτονόητο. Σταματήστε πια να βάζετε φόρους, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία, και αυτό που κάνετε να το κάνετε σωστό και δίκαιο, διότι δεν πάει η ιστορία όπως τη λέτε, αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο χειρότερα. Και αν δεν κάνω λάθος, παρεμβαίνετε για ένα πολύ σημαντικό θέμα των δικηγόρων για τα POS, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Αυτό που ήθελα να πω. Λίγο πιο δυνατά, κυρία Καλατζάκου. Παρακολούθησα την κυρία Λιμπεράκη. Πολύ σωστά αυτά που είπε, πάρα πολύ σωστά. Κύριε Φιά, μετά από 25 χρόνια που υπηρετώ τους συναδέλφους μου, οι οποίοι με τιμούν με την ψήφο τους, είναι η πρώτη φορά που οι δικηγόροι και ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά οι δικηγόροι ειδικά, βάλλονται κατέδωση κατά προτεραιότητα με πλήγματα που δεν περιορίζονται μόνο στο οικονομικό επίπεδο, και θα πούμε για τα POS, όπου για χιλιάδες συναδέλφους, όπως είπατε και πριν, τίθεται πλέον ζήτημα επιβίωσης με αυτή τη φορολογική και φοροδοτική επιδρομή εν είδη ασφαλιστικής αντιμεταρρύθμισης με τον νόμο Κατρούγκαλου. Αλλά τα πλήγματα εκτείνονται στην ευθεία αμφισβήτηση του κύρους του λειτουργήματός μας. Οι δικηγόροι πλέον αντιμετωπίζονται ως έμποροι, ως ψιλικατζίδες, και να έρθω στο θέμα του POS, και βεβαίως εμείς αντιδράσαμε και έπρεπε να αντιδράσουμε, και καλώ όλους τους δικηγόρους σε μια συντονισμένη, γιατί υπάρχουν και η μυολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων και ο κάθε σύλλογος δικηγορικός αποφασίζει ξεχωριστά για τη δράση του. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει κοινή πεποίθηση, γιατί έχουμε ήδη τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μετά από σχετική προσφυγή μας, που έκρινε ότι, ότι η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εξεδόθη... Μην μπερδευτούμε στα νομικά, πιο απλά λίγο, ελάτε. Απεφάνθη ότι δεν παριλαμβάνονται οι δικηγόροι στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 2472-97 και του 4446 του 2006. Λοιπόν. Δηλαδή, ο νόμος αυτός δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, γιατί οι λήπτες των υπηρεσιών δεν είναι καταναλωτές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του νόμου. Έχουμε λοιπόν και την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, λοιπόν, όπου περιμένουμε να δικάσουμε τώρα στο τμήμα διακοπών, στο δεύτερο τμήμα διακοπών, την αίτηση αναστολής και στη συνέχεια την προσφυγή. Και αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι, μετά την γνωμοδότηση της αρχής, δεν είναι υποχρεωμένοι και ελπίζουμε να δικαιωθούμε στην επιχειρηματολογία μας. Γιατί τα POS προσφορεί και μια αναγκαία επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κυρία Καλατζάκου, για την παρέμβασή σας αυτή. Είναι σημαντικό, κύριε. Πάντα έχετε... Η γυναίκα είναι η κολόνα της κοινωνίας, είναι η κολόνα της ζωής. Είδατε, δόξα τω Θεώ, τρεις γυναίκες σπουδαγμένες και οι τρεις, με φωνή, με άποψη, μπορεί να διαφωνούν,
αλλού συμφωνούν, αλλού διαφωνούν. Αυτή είναι η δημοκρατία, αλλά λένε πράγματα τα οποία εδράζονται σε πραγματικά στοιχεία. Ολοκληρώστε, κυρία Νικολοπούλου, να πάω σε διάλειμμα. Απλά ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Αντιπρόεδρος πάρα πολύ σωστά. Ότι μας αντιμετωπίζουν ως εμπόρους τη στιγμή που βάσει του κώδικα δεοντολογίας των δικηγόρων απαγορεύεται να έχουμε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα. Σας, δεν έχει λογική δηλαδή αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Λιμπεράκη, να περνάτε καλά στα όμορφα Χανιά, στην Κρήτη, κυρία Καλατζάκου, όπου είναι. Ευχαριστώ τον κύριο Καλάκο που ήταν εδώ από νωρίς και τον Βαγγέλη του Ναμπελιώτη. Βαγγέλη, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, στην Κίμη, που έχασε τρία παιδιά. Τα τρία παιδιά, τρία λουλούδια στην κυριολεξία. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, κουράγιο. Είναι τα λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Ακριβώς. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Κυρία Λιμπεράκη, και πάλι καλημέρα σας. Καλό τάξιδο το βιβλίο. Κυρία Καλατζάκου, ετοιμάζεται τη συγκέντρωση στο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Καλάκος, η καλή πορεία στην Ηλία. Και ο Βαγγέλης, με το καλό στην Κίμη. Παραμένουν Τσουκαλά στην Κολοπούλου. Έρχονται άλλα πρόσωπα. 10 και 10 θα σταματήσουμε σήμερα. Και πάλι ευχαριστώ τις κυρίες που παρερεύησαν σήμερα στην εκπομπή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.